εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο για μένα να το διαχειριστώ. Γιατί? Δεν είχα εξοικειωθεί με τέτοια κριτική και με... Είχατε λάβει αρνητική κριτική? Πολύ συχνά. Αλήθεια λες? Ναι. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ναι. Και μάλιστα επειδή είχα βγει και επειδή ήμασταν απέναντι τότε. Εγώ πιο πολύ θυμάμαι ένα διάστημα που δεν αποφορούσε προσωπικό επίπεδο κάποια πράγματα. Που λέγανε αυτά που χωρίζει. Ότι χωρίζει με τον άντρα σου κτλ. Τέτοια γράφανε. Βλακίες. Καλά, αυτό και αυτή τη βδομάδα με πάστε περίπτερα. Πάλι είχε ένα εξώφυλλο. Και μετά το δεύτερο παιδί, γιατί μεταξύ πρώτου και δεύτερου σα χωρίζανε. Είναι το αγαπημένο. Και μετά το δεύτερο τώρα. Μεταξύ δεύτερου και τρίτου. Επαγγελματικά αυτό. Για τα επαγγελματικά δεν. Όχι, κυρίω εμένα αφορούσε. Ναι, αλλά όχι για τα επαγγελματικά, κατάλαβες θέλω να σου πω. Για τα επαγγελματικά αρκετά. Που νόμιζα είναι δική σου ιδέα. Και σε προσωπικό επίπεδο και... Όχι, όχι. Μπορώ να σου μιλήσω με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Κάτσε, τι είχε γραφτεί, μην πεις με όνομα, αλλά τι είχε γραφτεί που σε είχε πειράξει? Όχι, δεν ήταν μόνο τι είχε γραφτεί. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, άνθρωποι που βγαίνανε στην τηλεόραση, σε εκπομπή. Και δηλαδή θυμάμαι σκηνικά πολύ έντονα. Και τι λέγανε, πες μου κάτι που είχε υποθεί και συγενοχλήσει. Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι εγώ, για μένα ήταν δύσκολο γενικά να το διαχειριστώ. Δηλαδή, εγώ στη δουλειά έχω μάθει και πριν και μετά από τον Αντένα, όταν γυρνάω σπίτι μου, δεν παίρνω τίποτα μαζί μου. Αυτό το στον Αντένα όριμο. Μου ήταν πολύ δύσκολο. Να γυρίσει χωρίς να πάρει ένα φορτίο. Το κουβαλούσα. Αρνητικό. Είχα κλείσει πια τηλεοράσεις, είχα κλείσει τα πάντα, δεν έβλεπα, δεν άκουγα τίποτα. Λέει, το χειρότερο που έλεγε γιατί είναι. Το χειρότερο που έλεγα γιατί. Θα σου πω, ήταν η Ζήνα η Κουτσελίνη που είχε εμφανιστεί στην Ελένη. Ναι. Τη Μενεγάκη. Και εκφραζόταν τόσο έντονα αρνητικά, σαν να έχει κάτι μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, όχι κριτική του τύπου, ξέρει, δεν. Δεν μου αρέσει. Δεν έκανε σωστά αυτό ή εκείνο. Ένιωθα, πώς να σου το πω. Εν τω μεταξύ την έχω συναντήσει και 2-3 φορές και ήθελα να της πω, γιατί. Γιατί δεν της το πες. Δεν την συνάντησα μετά. Α, δεν την συνάντησα. Την συνάντησα, ναι, την είχα συναντήσει πριν. Απλά ένιωθα ότι είναι προσωπική επίθεση. Φαντάζομαι ότι και εκείνη, αυτή ήταν η κριτική της, έτσι ήθελε να εκφραστεί. Αυτός είναι ο τρόπος της ενδεχομένως. Αλλά εγώ τα έπαιρνα πάρα πολύ βαριά. Mm. Δηλαδή μετά δεν ήμουνα, ξέρεις, εντάξει, δεν με νοιάζει. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Που στη δουλειά αυτή θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είσαι. Με τον Χρήστο έχετε ξαναβρωθεί έκτοτε? Να μην σε ενοχλεί. Όχι, αλλά να μην σε ενοχλεί, ναι. Ο Χρήστος παίζει στο θέατρο, Χρήστο, τώρα, το ξέρεις. Το ξέρω. Το ξέρω. Τι? Μιλήσαμε.